Εξομολογήσεις ψυχής από διάσημους Έλληνες που μίλησαν ανοιχτά για τις σχέσεις τους με τον Θεό, την πνευματική τους ένωση με την Ορθόδοξη πίστη, αλλά και για τα θαύματα που έζησαν σε δύσκολες στιγμές τους. Θέλω να με νιώσεις. Ο λαϊκός τραγουδιστής Νίκος Βέρτης εξομολογήθηκε πρόσφατα στον Νίκο Χατζηνικολάου τη βαθιά του πίστη στο Θεό. Διανύουμε μια εποχή που πολλοί κόσμος και κυρίως η νεολαία φοβάται να πει ότι πιστεύω στον Χριστό. Δεν μου αρέσει πολύ αυτό το πράγμα. Θέλω ο καθένας να μπορεί να έχει την ελευθερία να εκφράσει αυτό που πιστεύει. Η ηθοποιός Ναταλία Λιονάκη είχε διαγράψει μια λαμπρή πορεία στην υποκριτική με πρωταγωνιστικούς ρόλους στην τηλεόραση και ξαφνικά αποφασίζει να ακολουθήσει τον δρόμο του μοναχισμού. Το βίντεο από τη χειροτονία της στην Κένια κάνει αστραπιαία το γύρο του διαδικτύου. Άξιος. Άξιος. Αντούκι. Αμετώσα. Αμετώσα. Αναστάλη. Αξία. Ελάχιστοι δεν γνωρίζουν την ύπαρξη της τηλεοπτικής Μαρούσκας, της Ρωσίδας οικονόμου της Ντένις Μαρκορά, στην σειρά «Δύο ξένοι». Πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί δεν ξαναείδαμε ποτέ στην τηλεόραση την ηθοποιό Καλλιόπη Ταχτσιόγλου. Η ίδια πλέον έχει απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και μιλάει συχνά σε δημόσιες τοποθετήσεις της για την πίστη της στο Θεό. Μάλιστα, ωραία. Τι μάλιστα, ωραία, παιδί μου, τι είπε. Κάτι για την Αντιγόνη. Άντε. Στοχίζομαι. Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος, ο πειρασμός, αν θέλετε, καθώς παίζουμε να παρασυρθούμε από εγωιστικά κίνητρα, από αυτοπροβολή, επένους, ζήλιας, ανταγωνισμούς. Ο Άρης Ερβετάλης γνωρίζει μέσα από την σειρά «Είσαι το τέρι μου» μία τρομακτική αναγνώριση. Οι προτάσεις πέφτουν βροχή, ο ίδιος όμως αποσύρεται από την υποκριτική για χρόνια και στην δύσκολη αυτή στιγμή της ζωής του, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος, το μόνο στήριγμά του ήταν ο ίδιος ο Θεός. Για φαντάσου. Ένα ρο χωρίζει τον άγριο από τον Άγιο. Θεωρώ ότι επειδή με την πίστη φανερώνονται πράγματα τα οποία δεν είναι ορατά, αυτή είναι η δυνατότητα της πίστης, να σου αποκαλύπτει πράγματα τα οποία δεν βλέπεις. Ο ηθοποιός Νίκος Αναδιώτης έχει δηλώσει πολλές φορές πως ο Θεός για εκείνον είναι ο οδηγός στη ζωή του. Φροντίζω να έχω πνευματική ζωή γιατί μου αρέσει, το αναζητώ, με αναπαύει. Το αγαπάω αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που ξεκίνησα να το κάνω, το αγαπάω πάρα πολύ. Για την αγάπη του στην μοναστηριακή ζωή και την ορθόδοξη πίστη έχει μιλήσει πολλές φορές σε συνεντεύξεις του ο ηθοποιός Άνθιμος Ανανιάδης. Να ταπεινώνεσαι, να προσεύχεσαι, να προσκυνάς, να γίνεσαι στιγμή στη στιγμή, έστω και λίγο πιο ανθρώπινο.